Βασικά πρέπει να κλείσουμε, να μην ακούγεται τίποτα. Τι λέει, όχι, καρπούς για να λέει. Έλα λίγο πιο μπροστά, γιατί μια θα πεις να κλείσω. Ωραία, έτσι, Με επικάλυψε η διασημότητά σου. Με επικάλυψε ο πελάτης. δύο, τρία. Γεια σας! Θα πεις γεια σας. Ναι. Ένα, δύο, τρία. Γεια σας! Όχι, μετά από μένα. Κάνω. Γεια σας! Γεια σας! Τι μου κάνετε! Τι κάνετε, πώς είστε? Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα! Ελπίζω να περάσετε όλοι τέλεια σήμερα. Ναι, να περάσετε τέλεια ή να περνάτε τέλεια. Δεν ξέρω τι ώρα θα ανέβει το βίντεο. Να κάτι που δεν συζητήσαμε. Ναι. Το συζητήσουμε μετά. Μια φανταστική παρουσία του YouTube. Είναι ένας σχετικά... Λοιπόν, είναι ένας σχετικά καινούριος YouTuber. Όχι, είμαι καινούριος YouTuber. Είναι καινούριος YouTuber. Ονομάζεται Νίκος. Σε περίπτωση που δεν τον ξέρετε, θέλω να τον μάθετε οπωσδήποτε, γιατί είναι τέλειος! Είναι τυπάκι, θα ρίξετε πάρα πολύ γέλιο με τα βίντεό του. Πώς θα χαρακτηρίζεις το κανάλι σου, πώς να το παρουσιάσω? Τι περιεχόμενο έχει? Τώρα τι θες να με φιλιάσεις? Θέλεις να με φιλιάσεις? Να σας πω κάτι, αυτά για τα clickbait είναι όλα φήμες, μην τα πιστεύετε. Παιδιά, είναι ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς. Το κανάλι του λέγεται Nick Tsougas. Θα το αφήσεις από κάτω να φανταστώ. Θα το αφήσω από κάτω μαζί με όλα σου τα link, να σε βρουν παντού. Όταν πάτε στο κανάλι του, στο οποίο θα κάνετε subscribe, θα δείτε ότι κάναμε ένα βίντεο εκεί πέρα. Έχει κάνει... Να πω ότι έχεις κάνει. Τι έχω κάνει? Έχεις κάνει ένα χριστουγεννιάτικο vlog. Ναι. Το οποίο θα ανέβει την ίδια μέρα με αυτό το βίντεο. Να πάτε να το δείτε, να μπείτε κι άλλο στο πνεύμα των Χριστουγέννων, αν δεν έχετε μπει ήδη τόσες μέρες. Και σήμερα θα κάνουμε το Christmas tag, το οποίο το είχα κάνει στις πολύ αρχές του καναλιού μου, νομίζω. Οι ερωτήσεις είναι από 2-3 διαφορετικά Christmas tag και διάλεξα έτσι λίγο τις πιο ενδιαφέρουσες. Θα κάνω εδώ μια παρένθεση και θα πω ότι δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό. Δεν το έχω ξανακάνει ποτέ. Και... Δεν έχεις κάνει ποτέ tag? Όχι, Christmas tag. Α, επίσης. Και δεν έχω δει και ποτέ, νομίζω. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί δεν είναι της μόδας. Είμαι εκτός μόδας. Είμαι out of date. Και θα ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις και παρένθεση. Του είπα να βάλει σκούφο χριστουγεννιάτικο, αλλά δεν έβαλε γιατί θέλει να σας δείξει το μαλλί του. Πάμε στην ερώτηση νούμερο 1. Πότε στολίζεις δέντρο και πότε το ξεστολίζεις? Λοιπόν, στολίζουμε δέντρο όποτε θέλει η αδερφή μου. Δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο. Και ξεστολίζουμε όποτε η μαμά μου σταματήσει να βαριέται και το ξεστολίζει. Πριν τα φώτα, μετά τα φώτα. Συνήθως συμβαίνει μετά τα φώτα, γιατί δεν βαριόμαστε. Άρα το τραβάτε πολύ γενικά. Ναι, ναι. Εμείς τώρα τα τελευταία χρόνια δεν το τραβάμε πάρα πολύ. Στολίζουμε 2-3-4 μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Δυστυχώς, ενώ παλιά. Και πιο πολύ, ρε παιδί μου, κρατούσαμε πολύ καιρό τα στολίδια. Και τώρα εννοείται στη Θεσσαλονίκη δεν στολίζουμε καν με την αδερφή μου. Στολίζουμε κατευθείαν στην Κέρκυρα που είναι δική μου πλέον. Ναι. Ρώτα με, Νίκο, γιατί θες να είσαι παρουσιαστής. Βγάζεις τα γράμματα μου? Ναι, βγάζω. Καταλαβαίνω. Ποιο είναι το αγαπημένο σου χριστουγεννιάτικο γλυκό? Πλέον που δεν μπορώ να τα φάω όλα. Έλα τώρα, εντάξει. Θα πω τον κουραμπιέ. Κοίταξε. Κοίταξε να δεις, μην μου πεις μελομακάρονο. Μην είσαι τόσο mainstream. Θα σου πω σοκολατένιο μελομακάρονο, ακόμα χειρότερα. Όχι, είναι, έχει μια τσαχπινιά. Με μαύρη σοκολάτα, κουβερτούρα άμα σου κάνει. Δεν μπορώ να φάω μελομακάρονο με σοκολάτα. Νομίζω ότι το διαλύει. Το κάνει τόσο βαρύ. Πια σήκω το. Δεν ξέρεις εσύ όταν. Ερώτηση νούμερο 3. Τι ήλπιζες πάντα ότι θα σου φέρει ο Βασίλης, αλλά δεν έφερε? Κινητό. Τι ήλπιζα να μου φέρει ο Άγιος Βασίλης και δεν μου το έφερε. Κάτσε να το σκεφτώ. Ακόμα ελπίζω. Τι? Κοίταξε, μια δώρο επιταγή. Μεγάλη όμως. Όταν ήσουν παιδί, δηλαδή αυτό σκεφτόσουν. Α, είχα ένα θέμα. Ήθελα πάντα ένα τεράστιο καράβι. Πάντα μου έφερε καράβια βασικά σχεδόν. Αλλά πάντα μου φαινόταν μικρό και ήθελα μεγάλα καράβια. Καράβι. Μα καράβι. Δηλαδή. Ποιο παιδάκι θέλει καράβι? Με πειρατές. Playmobil. Ήθελα το Playmobil, αλλά μετά ήθελα να με πειρατές τότε. Εντάξει, παιδί μου. Φέτος δεν πρόλαβα, αλλά του χρόνου τα Χριστούγεννα θα σου φέρω ένα καράβι. Να ηρεμήσεις λίγο. Κοιτάξτε, να δείτε. Ένα παράπονο που είχα πάντα είναι που δεν μου παίρνανε πολλές Barbie. Μόνο
Μία χρονιά θυμάμαι έτσι χαρακτηριστικά που μου πήρανε Barbie. Αλλά τις υπόλοιπες δεν μου παίρναν Barbie, μου παίρναν άλλα δώρα και εγώ ήθελα Barbie. Barbie. Συγκεκριμένα την Barbie. Barbie. Πάμε στο 4, το οποίο είναι, είναι η αγαπημένη χριστουγεννιάτικη παράδοση. Γενικά μου αρέσει να μας λένε τα κάλαντα στο σπίτι. Δηλαδή θέλω να έρθουν παιδάκια να μας πούν τα κάλαντα, αλλιώς αναχωριέμαι. Αυτό είναι έτσι μια γενική παράδοση που μου αρέσει. Τι άλλο, πέρα τα Χριστούγεννα βασικά δεν ξέρω, είναι ένα μεγάλο τραπέζι με την οικογένειά σου. Ναι παιδιά, το φαΐ γενικά στα Χριστούγεννα αυτή είναι η καλύτερη παράδοση. Φαΐ. Σπίτι φαΐ. Ναι. Ερώτηση 5. Έχεις κάποια παραξενιά τα Χριστούγεννα? Πάντα έχω παραξενιά. Αλλά συγκεκριμένα τα Χριστούγεννα. Ερήμονο. Είναι παραξενιά ή είναι από ατυχές συμβάν που έχω κάθε φορά? Α, έχεις κάθε φορά τυχαία συμβάν. Ναι, δηλαδή είμαι πάντα άρρωστος τα Χριστούγεννα. Αχ, είναι και αυτά τα άτομα που είναι πάντα άρρωστα στις γιορτές και τις διακοπές και τα λοιπά. Και στις απόκριες. Δηλαδή έχω πάντα πυρετό για κάποιο λόγο και δεν ξέρω γιατί στα Χριστούγεννα. Την πρωτοχρονιά θα πάω καλύτερα. Αν μπορεί να θεωρηθεί παραξενιά. Αν. Ναι. Δεν είναι κακό ρε παιδί μου, αλλά δεν μου αρέσει η νοοτροπία Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά, πρέπει να βγούμε έξω να τα σπάσουμε. Εμένα μου αρέσει αυτή η οικογενειακή, σπιτική θαλπορή. Γεια σου κόκκινο. Αυτά. Είμαι ξενέρωτη. Αλλά δεν εννοεί αυτό η ερώτηση. Αυτό δεν είναι παραξενιά, αυτό είναι λίγο... Δεν ξέρω αν θες να πάμε παρακάτω γιατί αυτή η ερώτηση δεν μου άρεσε γενικά. Δεν μου άρεσε. Ούτε εμένα. Το 6 είναι η αγαπημένη χριστουγεννιάτικη ταινία. Έχω. Να πω εγώ ή να πετάξω. Ξεκίνησε εσύ, εγώ το ρώτησα. Η αγαπημένη μου χριστουγεννιάτικη ταινία είναι το Μόνο στο Σπίτι και ειδικά το 2. Και εμένα το Μόνο που στο Σπίτι. Που είναι στη Νέα Υόρκη. Ναι, και εμένα το Μόνο στο Σπίτι είναι, αλλά είναι το 1. Το έχω δει πολλές φορές το 1 και το έχω βαρεθεί, ενώ το 2 δεν το έχω δει τόσες φορές. Εγώ δεν το βαριέμαι ποτέ. Παιδιά, είναι τέλειο! Είναι τέλειο. Λοιπόν, ερώτηση 7. Πού κάνεις Χριστούγεννα συνήθως? Να σου απαντήσω εγώ. Ναι, απάντησε. Νέα Υόρκη, κάθε μέρα. Κάθε μέρα, κάθε χρόνο Νέα Υόρκη κάνω Χριστούγεννα, εσύ? Και εγώ εκεί κοντά δεν. Κοίταξε, φέτος προτίμησα το Σαν Φρανσίσκο. Αχ, γιατί μου ωραία! Θα τα κάνω με την οικογένειά μου, τώρα μην με ρωτάς πού, γιατί τα σχέδια παίζονται. Ή για Αλεξανδρούπολη ή για το σπίτι της οικογένειάς μου. Πες Αλεξανδρούπολη για να κάνω την πάσα και να πω ότι τα πιο πολλά Χριστούγεννα της ζωής μου τα έχω περάσει στην Αλεξανδρούπολη, αλλά τα πιο πρόσφατα στην Κέρκυρα. Να το πάρω την αρχή. Όχι, το είπα, μόλις τώρα αυτό που θέλω να πω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αγαπημένο χριστουγεννιάτικο τραγούδι. I don't want a lot for Christmas. Εσένα? Εσένα? Θα μου τραγουδήσεις? Ναι, αλλά... Θα μου τραγουδήσεις, Νίκο? Last Christmas, I gave you my heart. Πρώτη τελευταία ερώτηση. Θα σε αφήσω να κάνεις φινάλε. Ερώτηση 9. Προτιμάς να δίνεις ή να παίρνεις δώρα? Εγώ να δίνω και μου αρέσει και πάρα πολύ να διαλέγω δώρα, δηλαδή το απολαμβάνω, ενώ άλλοι δεν ασχολούνται καν. Μου αρέσει να αγοράζω δώρα στους άλλους και αυτό το κατάλαβα και όταν πήγα στη Γαλλία, τώρα είδες που σου έδειξα, πήρα πολλά πράγματα για τους άλλους και όχι τόσο για μένα. Και θα τα συμπληρώσω και θα τους τα δώσω όλα τα Χριστούγεννα. Ποιο είναι το ιδανικό μέρος? Έτσι θα την παρουσιάσει τελευταία. Ποιο είναι το ιδανικό μέρος? Όχι, πες και τελευταία ερώτηση. And the last question is. Και η τελευταία ερώτηση είναι: ποιο είναι το ιδανικό μέρος για να κάνεις Χριστούγεννα? Παρίσι. Ή. Πώς λέγεται, ρε, κόλλησα. Βιέννη, πιστεύω. Κοίταξε, γενικά. Ευρώπη θέλω. Ευρώπη θέλω. Γιατί? Γιατί είναι πιο ρομαντική η Ευρώπη. Εγώ θα έλεγα Παρίσι, και έτσι όπως την είδα στολισμένο, ναι, αλλά νομίζω ότι θα διάλεγα τώρα. Κίνα. Όχι, ρε. Νομίζω ότι αξίζει να πας σε χώρες προς βόρεια, ας πούμε, Ελβετία. Αχ, και εκεί. Εκεί βέβαια θα πάγωνε το κουκαλάκι σου, το αίμα, δεν θα πηγαίνει. Χριστούγεννα μου ήθελες τώρα. Εντάξει. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Αυτό ήταν, ναι. Ελπίζουμε να σας άρεσε και να σας κρατήσαμε καλή παρέα για τη μέρα των Χριστουγέννων. Αν
Και ελπίζω να μην κάθετε και πολύ στο ίντερνετ σήμερα, μέρα που είναι. Αλλά αν κάθετε να μας είδατε. Να αφιερώσετε χρόνο με τις οικογένειάς σας, να τους δώσετε την αγάπη σας. Να τους αγαπήσετε, να τους δώσετε στοργή, φροντίδα και προδέρμ. Και στην τιμή του ενός παίρνετε ένα ακόμα δώρο. Ευχαριστούμε. Έτσι ένα δώρο. Σας ευχόμαστε και να έχετε μια καλή χρονιά σε λίγες μέρες που αλλάζει ο χρόνος. Να πάρετε άσχημα πίσω και να φέρετε καλά. Μόνο καλά να φέρετε. Κυρίως να πάρετε τα άσχημα μαζί σας, εγώ έχω να πω, και να τα μετατρέψετε σε καλά, για να μάθετε από αυτά. Πολλά ζητάς. Γιατί? Δεν θέλω, βαριέμαι, θέλω απλά να φύγω. Καλό. Μην ξεχάσετε να δείτε το βίντεο που κάναμε στο κανάλι του Νίκου, το τονίζω για άλλη μια φορά. Και εμείς θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. Συγγνώμη. Πες τι θέλεις να πεις. Μπείτε στο κανάλι να δείτε το δικό μου βίντεο. Να δείτε την Ελίζα να κάνει στροφές. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια! Bye. Νίκο, έπαθα το ξανακάνουμε! Τι είναι? Το κάνεις κι εσύ! Το φιλάκια το... Το φιλάκια το κάνεις κι εσύ και το κάνεις... Δεν θες, είναι πολύ... Ωραία, κάνε ένα έτσι. Πες φιλάκια και κάνε έτσι, εντάξει. Θα μιλήσεις. Ναι. Εντάξει. Και αυτά από μένα, από εμάς μάλλον, και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια! Bye. Oh, God.